Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί με τον Ανδρέα Σταματόπουλο και πάμε ευθύς αμέσως να να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο στην Βεργίνα Τηλεόραση τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Α Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλη, υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης στην Α Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Και πρώην Υπουργός Μακεδονίας Τράκης, κυρία Νοτοπούλου. Σωστά, σωστά, Ανδρέα. Ευχαριστώ για, την, για, το συμπλήρωμα. Λοιπόν, στο ξεκίνημα θα θέλαμε να συστηθείτε στου τηλεθεατέ μα να πείτε μερικά λόγια για του εαυτού σα, για το βιογραφικό σα. Παρακαλώ, κύριε Κούβελα. Δεν προηγούνται οι κυρίε στην προηγούμενη περίπτωση. Α είναι όμω. Πάμε με την κοινοβουλευτική τάξη. Είμαι, είμαι πια περισσότερο από 30 χρόνια δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη, μάχημο δικηγόρο εκλεγμένος για πρώτη φορά το 19, οπότε ήμουν υποψήφιο με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και από την πρώτη μέρα της δικής μου εκλογής σαν στόχο έβαλα να υπηρετήσω την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη και φυσικά τους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν. Όμως δεν περιορίστηκα σε αυτούς που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία ή τον Δημήτρη Κούβελα, αλλά αισθάνθηκα υποχρέωση Ευθύνη μου να ανταποκριθώ στις απαιτήσει και στις ανάγκες της πόλης και των συμπολιτών μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας προτεραιότητες όπως η ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη, να ανεβάσουμε δηλαδή ρυθμούς στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί παρατηρούνταν μια... Αν θέλετε, τα προηγούμενα χρόνια, σε προηγούμενες περιόδους, παρατηρούνταν μία καθυστέρηση σε πολλά επίπεδα, παρατηρούνταν μία περιβαλλοντική υποβάθμιση, παρατηρούνταν μία ανάγκη για καλύτερες συγκοινωνίες προς και από τα δυτικά, σε σχέση με την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Το σίγουρο είναι ότι είχαμε ανάγκη να έρθουμε πιο κοντά η Ανατολική με την Δυτική Θεσσαλονίκη. Ήταν οι ανάγκε τη πόλη όμω πολλέ και σημαντικές. Η προηγούμενη περίοδο διακυβέρνηση από ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ διάφορα ζητήματα τα έφερε πολύ πίσω. Αποτέλεσμα ήταν να παραλάβουμε αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη σε μια κατάσταση θα έλεγα τριτοκοσμική. Αυτό καταφέραμε σε πρώτο χρόνο να βάλουμε σε σειρά και από εκεί πέρα μια σειρά έργων με παρεμβάσεις δικέ μου και άλλων συναδέλφων μπήκανε, στο σωστό δρόμο. Θα επανέλθουμε σε αυτά κύριε Κούβελα. Κύριε Νοτοπούλο, ο λόγος σε εσάς. Είναι σημαντικό ότι μας δίνετε ξανά τον τηλεοπτικό χρόνο να πούμε δύο πράγματα για αυτά που σκεφτόμαστε, γιατί στο τέλος της ημέρας η πολιτική είναι οι πράξεις μας, είναι οι μας και είναι και οι εξής που κουβαλάμε. Είμαι η Κατερίνα Νοδοπούλου. Είμαι τα τέσσερα τελευταία χρόνια που με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, είμαι κυρία Νοδοπούλου, σα και... διακόπτουμε, διακόπτουμε, λίγο γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Μην σα αδικήσουμε, Να... γιατί δεν θα ακούγεστε καλά. Να το φτιάξουμε και θα αμέσω θα... θα, επανέλθουμε σε εσά. Είναι... Θα μιλήσουμε για αρκετά πράγματα και για την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και για την ε, Θεσσαλονίκη, για, το, για την ευτυχή συγκυρία που έχουμε δύο βουλευτέ οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριο Κούβελα ήταν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκη. Η κυρία Νοτοπούλου είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλο, υποψήφια δήμαρχο στο παρελθόν. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Μην αδικήσουμε όμω την κυρία Νοτοπούλου, να τη δώσουμε το χρόνο που τη αναλογεί για να συστηθεί και αυτή στου τηλεθεατέ μα. Κυρία Νοτοπούλου, ελάτε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακούστηκε, ποτέ θα τα επαναλάβω. Ήταν σημαντικό, είναι σημαντικό για εμά το γεγονό ότι μα δίνεται χρόνο για να πούμε δύο πράγματα για τι ιδέε, τις αξίες, τις αρχέ και τα έργα τα οποία έχουμε να παρουσιάσουμε, να καταθέσουμε στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί στο τέλο ημέρε αυτό είναι η πολιτική δική μα διαδρομή. Είμαι η Κατερίνα Νοτοπούλου, είμαι ψυχολόγο. Τελείωσα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Το μεταπτυχιακό μου είναι από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία στι Ευρωπαϊκέ Πολιτικέ Νεολαία. Είμαι παιδί του κέντρου τη Θεσσαλονίκη. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έζησα τα πρώτα μου χρόνια και στη συνέχεια στην ενήλικη ζωή μου πια, κοντά 15 χρόνια. Ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα κοινά, με την τέχνη τότε. Σα θυμίζω ότι ανήκω στην γενιά που βίωσε μία σειρά από διαψεύσει και αλλά δεν κρύφτηκε. Μπήκαμε στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Και οι αγώνε έφεραν και νίκε, έφεραν και ελπίδα. Το 2015, λοιπόν, με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, διατέλεσα προϊσταμένη του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, μια νεοσύστατη τότε δομή, με ευθύνη το κυβερνητικό έργο στη Βόρεια Ελλάδα να προχωρήσει και η Βόρεια Ελλάδα να ξαναμπεί, ε, αν θέλετε, στον χάρτη τη διαβαλκανική συνανάπτυξη. Τον ίδιο στόχο προσπάθησα να υπηρετήσω και του λίγου μήνε που ήμουν του Υφυπουργείου Εσωτερικών Τομέα Μακεδονία Τράκη, το γνωστό σε όλου μα ΙΜΑ, όπου προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτήν την διοικητική, πολιτική, κυβερνητική δομή ένα εργαλείο ανάπτυξη, έτσι ώστε, αν θέλετε, και η Θεσσαλονίκη να γίνει ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια, αλλά να λυθούν και πάρα πολλά τοπικά ζητήματα. Στη συνέχεια, Uh, ήμουν υποψήφια δήμαρχος το 2019. Ακόμα και σήμερα είμαστε στο Δήμο Θεσσαλονίκη Αντιπολίτευση. Το ΜΕΑΡΧΕ Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θεωρώ δίπλα στα ζητήματα των πολιτών και αυτά τα τέσσερα πολύ yeah. κρίσιμα και δύσκολα χρόνια όπου και αν χρειάστηκε, εντό και εκτό Βουλή. Να θα επανέλθουμε. Και θα επανέλθουμε. Όμως με προσπάθεια για την πόλη. Ναι. Θα τα θίξουμε όλα, κύριε Να αυτό είναι βέβαιο. Και ενώ τώρα ετοιμαζόμαστε να εξελιχθεί ένα πολύ ωραίο debate, κύριε Κούβελα, ποια είναι η άποψή σα για ένα ενδεχόμενο debate σε, πολιτικό, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε, δηλαδή, πιο πολύ τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσει να κρίνει ε, ποιον θα ψηφίσει αύριο μεθαύριο. Θα βοηθούσε ενδεχόμενο ένα debate με όλου ή μόνο μεταξύ των ή ένα debate μόνο μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Τι λέτε. Θα εκφράσω την πολιτική μου προσωπική άποψη, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει τη διακομματική. Εκεί όλα τα κόμματα θα εκφράσουν την θέση τους και στο τέλος νομίζω κάπου αυτό θα καταλήξει. Πάμε δυστυχώς σε εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής και εξηγώ αμέσως διότι πιστεύουμε πως αυτό είναι ένα σύστημα διαλυτικό για το πολιτικό σύστημα. Τα αποτελέσματά του μπορεί να αποδειχθούν έως και καταστροφικά για την οικονομία και την κοινωνία μας. Είδαμε αυτή την, πήραμε αυτή τη γεύση, είδαμε αυτή την εικόνα μετά τα αποτελέσματα των προηγούμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στην αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Θεσσαλονίκη. Όπου ο Δήμαρχος δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και σε πολλού άλλου Δήμου συνέβη αυτό. Χρειάστηκε να κάνουμε μια παρέμβαση ω κυβέρνηση για να μπορέσουν να διοικηθούν οι Δήμοι. Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε πως εάν αυτό βρεθεί να εφαρμοστεί στην κεντρική πολιτική σκηνή, μόνο ζημιά θα έχει ο τόπο. Είναι όμω το σύστημα με το οποίο θα δοκιμαστούν τα κόμματα και όλοι οι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν σε αυτό το σύστημα της απλής αναλογικής όπου οι υποψήφοι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα πιστεύουν νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως θα ήταν ιδανικό, ιδεατό να εμφανίζονται σε συζητήσεις Ενώπιον των Ελλήνων πολιτών, δύο μόνο πολιτικοί αρχηγοί. Εμπροκειμένο ο Πρωθυπουργό μαζί με τον ε, επικεφαλή τη αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν, θα έλεγα συνολικά θα πρέπει να εμφανιστούν όλοι οι υποψήφοι για να εκφράσουν τα προγράμματα και τι θέσει του. Κύριε Νατοπούλου, η θέση σα. Έχουμε εκφράσει κάποια αιτήματα για την διακομματική επιτροπή εν των εκλογών τη 21η. Και αυτό διότι δημοκρατία σημαίνει πλουραλισμό, σημαίνει διαφάνεια, σημαίνει πρώτα απ' όλα ενημέρωση του πολίτη, έγκυρη και έγκυρη, όπω και εσεί αυτό το έργο επιτελείτε όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να μπορεί να λάβει τι αποφάσει του. Ζητούμε λοιπόν δύο α, uh, debate πανελλαδικέ εμβέλειε, με τον, uh, το πρώτο με όλα τα κόμματα και το δεύτερο, όπω γίνεται στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε, ανάμεσα στου δύο πολιτικού αρχηγού που διεκδικούν τη διακυβέρνηση κυβέρνηση τη χώρα, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί, όπου, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, ο Πρωθυπουργό μπορεί να προσέλθει ακόμα και γνωρίζοντα τι ερωτήσει ή με σκονάκι που θα του δώσουν, δεν μα αφορά αυτό. Μα ενδιαφέρει ο ελληνικό λαό να ακούσει και να συγκρίνει. Και αν λοιπόν ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, όπω δηλώνει, έχει απέναντί του ε, τον, τον Αλέξη Τσίπρα και ζητά να συγκριθεί, α έρθει λοιπόν να συγκριθεί. Γιατί φοβάται, όπω ο διάβολο στο Λιβάνι, το να εκτεθεί σε μια δημόσια αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπερ. Αυτό δεν έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επιτρέψτε μου, επειδή έχουν ακολουθήσει πολλές ώρες, ε, έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε συμμετάσχει με τον κύριο Κούβελα σε ολομέλειες της Βουλής και έχουν ε, εκτεθεί τα επιχειρήματα και της μίας πλευράς και της άλλης εντός Βουλής και όλων των κομμάτων, όλων των πολιτικών αρχηγών. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση επί των προγραμματικών θέσεων και επί των πεπραγμένων ο κύριο Μητσοτάκη, όσο και να φοβάται, στο τέλο τη ημέρα θα εκτεθεί στην κρίση των πολιτών. Οφείλω, αφού έγαλε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, να δώσω ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο κύριο Κούβελα για την απλή αναλογική. Διότι έχουμε μία εκδιαμέτρου εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη. Γνωρίζετε ότι υπηρετήσαμε, πιστέψαμε στην απλή αναλογική. Αυτό που ζητούν οι πολίτε είναι μα συνεννοηθείτε επιτέλου η πολιτική επάνω στι δικέ μα ανάγκε. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν. για αυτό το θέμα Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να, να το αναπτύξετε. Λοιπόν, ε, κύριε Κούβελα, η απλή αναλογική είπατε κάποια πράγματα πριν. Το, θε, το θέμα είναι ότι με αυτό το σύστημα θα γίνουν οι εκλογέ. Οπότε ο ελληνικό λαό θα σα δώσει ένα ποσοστό. Λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει αυτοδυναμία. Οπότε θα πρέπει, αν ε, θέλουμε να υπάρχει κυβέρνηση, να συνεργαστείτε με κάποια κόμματα. Υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφο για συνεργασία. Γιατί είχαμε δει πρόσφατα με το Πασόκ συνεργαστήκατε πριν λίγα χρόνια, εποχέ μνημονίων και κυβερνήσατε τότε με, την, με τον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει πρόσφορο έδαφο. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με κάποια κόμματα τα οποία δεν σα χωρίζει χάο ιδεολογικό, ώστε να μην χρειαστεί να πάμε σε δεύτερε εκλογέ. Ελάτε. Αν θα συμφωνούσα σε κάτι με την κυρία Νατοπούλου σχετικά με τι συνεργασίε, είναι πω αυτέ επιβάλλεται να γίνονται σε μία βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Είχατε πράγματι την εμπειρία όλοι μας, εσείς παρακολουθήσατε και δημοσιογραφικά μάλιστα κύριε Σταματόπουλε, της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, αρχικά ήταν, σας θυμίζω, και η Δημάρ μέσα σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα των τριών εταίρων. Ακολούθησε μια άλλη συγκυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και από αυτήν τη συγκυβέρνηση έχουμε όλοι εμπειρίες. Όμως δεν ήταν το σύστημα της απλής αναλογικής που ανέδειξε αυτές τις κυβερνήσεις και απέδωσε αυτές τις συνεργασίες σε όποιο βαθμό κρίνει κανείς αυτές ως πετυχημένες. Πάντως υπάρχει η εμπειρία. Είναι η απλή αναλογική που εμποδίζει να φτάσουν δύο και τρία κόμματα, αν θέλετε, στην προκειμένη περίπτωση, στον μαγικό αριθμό 151 βουλευτών, ο οποίο είναι απαραίτητο για να μπορούμε να μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία παίρνει ψήφο εμπιστοσύνη από την Βουλή. Συνεπώ, κατά την δική μα άποψη, οι εκλογέ στι 21 Μαου είναι το εφαλτήριο για να δούμε τη συνέχεια και τι πραγματικά είναι αυτό που θέλει και προκρίνει ο ελληνικός λαός. Αφού πράγματι συγκρίνει, κρίνει, εμείς έχουμε την ευθύτητα να κοιτάξουμε τους Έλληνες πολίτες στα μάτια, ζητώντας να μας εμπιστευθούν για μια δεύτερη τετραετία, όπου θα συνεχίσουμε σταθερά, αποφασιστικά, πιο τολμηρά ακόμη, τις μεταρρυθμίσεις και την ισχυρή Ελλάδα Μάλιστα. που όλοι ζήσαμε αυτή την περίοδο. Κατανοητό, κύριε Κούβελα. Και Μάλιστα. να αφήσουμε Εντάξει, Κατανοητό, κύριε Κουβάλα μην... να αφήσουν το ρίσκο. Να μένουμε στου χρόνου καλύτερα, γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια ε, καλή συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Αντοπούλου, είχατε αρχίσει να μιλάτε για την ε, απλή αναλογική και το ερώτημα που τίθεται είναι επειδή εσεί, όπω είπε ο κύριο Κούβελα, είχατε συγκυβερνήσει την προηγούμενη διάστημα, ήσασταν και υπουργό κυβέρνηση με του ανεξάρτητου Έλληνε. Στο τέλο, δεν υπήρχαν πλέον ανεξάρτητοι Έλληνε. Απορροφήθηκαν, διαλύθηκαν, απορροφήθηκαν από το κόμμα σα. Κυρία Κουντουρά στην Ευρωβουλή, ο κύριο Κόκαλη στη Βουλή. Οπότε κάποιο μπορεί να είναι διπλά σκεπτικό να συνεργαστεί ξανά μαζί σα με, τι, με αυτό που έγινε με του ανεξάρτητου Έλληνε. Ελάτε. Κύριε Σταματόπουλε, πράγματι η χώρα κουβαλά αυτή την εμπειρία, στην οποία αναφερθήκατε κι εσεί, αναφέρθηκε και ο κύριο Κούβελε. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από την προηγούμενη συγκυβέρνηση είχαμε α, κληρονομήσει μια καταχρεωμένη χώρα, χωρί προοπτική, με άδεια ταμεία, με διαλυμένο κοινωνικό κράτο, με την κοινωνία σε αποσύνθεση, αν θέλετε. Με την συγκυβέρνηση με του ανεξάρτητου Έλληνε, και προφανώ δεν ήταν μια εύκολη ιστορία, καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Ο 37 και η κυβέρνησή του και μπήκανε γερά θεμέλια για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτο. Από εκεί και πέρα, την απλή αναλογική την πιστεύουμε, τη θεσμοθετήσαμε την επιδιώκουμε. Τι επιδιώκουμε στην πραγματικότητα, ανώθευτη αποτύπωση τη ψήφου του ελληνικού λαού στη σύνθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και συγκλήσει την επόμενη μέρα επάνω σε προγραμματικέ θέσει. Τι θα πει αυτό, Αυτό θα πει πω ό,τι ψηφίσει ο πολίτη θα πρέπει να αποτυπωθεί. Θα πρέπει να μπορεί να διαλέξει του εκπροσώπου του χωρί να παραβιάζεται η, η, η βούλησή του. Και δείτε πόσο τραγική ήταν η πραγματικά α, άθλια μεθόδευση τη κυβέρνηση Μητσοτάκη στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου νόθευσε την απλή αναλογική και οδήγησε σε μια συναλλαγή στην πραγματικότητα του δημάρχου με του δημοτικού συμβούλου, χωρί επικεφαλή, χωρί παρατάξει, χωρί προγραμματικέ θέσει. Άρα λοιπόν, εμεί τι λέμε. Λέμε ότι από ο Κυριάκο Μητσοτάκη, που απειλεί ότι θα σύρει τη χώρα σε δεύτερε, τρίτε εκλογέ για να είναι και με το ζόρι πρωθυπουργό και τι θα φέρει στον ελληνικό λαό, ή θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρώτο κόμμα και θα έχουμε από την πρώτη Κυριακή των εκλογών προοδευτική διακυβέρνηση. Τι θα πει προοδευτική διακυβέρνηση, θα πει μια στήριξη τη πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία, των πολλών, θα πει δικαιοσύνη, θα πει διαφάνεια, θα πει προοπτική και ελπίδα. Αυτά που μα έχουν λείψει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, αναφερθήκατε, κυρία Νατοπούλου στην ε, ελπίδα. Αφήσαμε πίσω μας έναν πραγματικά δύσκολο ε, χειμώνα όσον αφορά τα ενεργειακά, όσον αφορά την οικονομία και παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Φαίνεται ότι το ράλι στα τρόφιμα συνεχίζεται. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Και κύριε Κούβελα, με δεδομένο ότι ελληνικά νοικοκυριά πιέζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ενώ έχουν δοθεί βοηθήματα από πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά το Fuel Pass, το Market Pass, τώρα πού βρισκόμαστε και πώς θα πάρουν ανάσα αυτά τα νοικοκυριά τα οποία στροβιλίζονται ακόμη και τώρα στη δίνη της ακρίβειας. Ας είμαστε ειλικρινεί, κυρία Πότα. Η ακρίβεια που έκανε την εμφάνισή της λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται ακόμη, είναι 14 μήνες τώρα και ο πόλεμος ακόμη καλά κρατεί, είναι κάτι το οποίο άγγιξε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Θα έλεγα συντάραξε τις ε, ε, οικονομίες, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε παντού, σε όλες ε, τις χώρες της Ευρώπης και φυσικά η ενέργεια και αυτή βρέθηκε στα ύψη. Ήταν πολύ ουσιαστικές, πολύ αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις οι οποίες από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα από τα τέλη του 2021, όλο το 2022 και φυσικά συνεχίζονται ακόμη, το ελληνικό κυβερνητικό επιτελείο, η ελληνική κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο έδωσαν με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στα ελληνικά νοικοκυριά, στις ελληνικές επιχειρήσεις ιδίω στους πιο ευάλωτους συμπολίτε μας να σταθούν στα πόδια τους. Ήταν ένα κολοσιαίο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, οικονομίας, κοινωνίας ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αποδίδουν ακόμη και σήμερα καρπούς. Πετύχαμε ο πληθωρισμός να βρίσκεται σήμερα κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Πετύχαμε όλα αυτά διότι παράλληλα οι προσπάθειες για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας απέδωσαν. Καταφέραμε λοιπόν ρεκόρ στην ανάπτυξη να τρέχει σε διπλάσιους ρυθμούς από τον Μέσο Ευρωπαϊκό, ρεκόρ στις εξαγωγές, ρεκόρ Στι επενδύσει, ρεκόρ στα έσοδα από τον τουρισμό. Και έτσι υπάρχει η δυνατότητα μαζί με την πρόσθετη Κουβελά. να στηρίζουμε όσε το έχουν ανάγκη. Κυρία Νατοπούλου, εκτιμάτε ότι ε, οι πολίτε έλαβαν την απαραίτητη ε, βοήθεια από πλευρά τη κυβέρνηση όσον αφορά την ε, ακρίβεια. Πώ ε, κρίνετε εσεί την οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε. Την απάντηση τη δίνουν οι πολίτες καθημερινά φωνάζοντας σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα ως εδώ. Ως εδώ ζητούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και όχι με κουπόνια του κυρίου Μητσοτάκη. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη και να πούμε ότι μέσα σε συνθήκες πράγματι μεγάλη, σοβαρή ενεργειακή κρίση, επιλέγουμε να ακολουθήσουμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης έβλεπε την ενεργειακή κρίση να έρχεται και τι έκανε δεν φρόντισε να έχει μέτρα προστασία και στήριξη τη ελληνική κοινωνία. Φρόντισε να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή το πιο συγκλονιστικό από όλα είναι το γεγονό πω υπάρχουν τέσσερι πάροχοι ενέργεια, οι οποίε στι πλάτε των Ελλήνων πολιτών, που δεν μπορούσαν να ζεσταθούν το χειμώνα και δεν θα μπορέσουν να δροσιστούν το καλοκαίρι, που κάνουν οικονομία μέχρι και στο μαγείρεμα, το ρεύμα και το μπάνιο, βγάζουν δισεκατομμύρια υπερκέρδη. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έμεση φόρη. Έχει τσακίσει στην ελληνική κοινωνία με έμεσου φόρου. Επιμένουμε εμεί. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτερα επίπεδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6% έω και μηδενισμό σε κάποια είδη πρώτη ανάγκη. Όπω ακολούθησαν μία σειρά από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Να στηριχθεί δηλαδή η αγοραστική δύναμη, να στηριχθεί το εισόδημα, να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια οι πολίτε. Επειδή λοιπόν νομίζω ότι κανεί κανείς από εμάς δεν θέλει οι συμπολίτε μας να ζουν με κουπόνια το 2023, θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που διατηρεί την πρωτιά Στη χοντρεμπορική τιμή του, του ρεύματο, οι ψηλότερε θέσει, γιατί έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη, γιατί εξακολουθεί ο πληθωρισμό να είναι πάρα πολύ ψηλό ή όταν η, αρχίζει να πέφτει, αυτό δεν αποτυπώνεται στι τιμέ των προϊόντων, γιατί κλείνει το ένα μαγαζί μετά το άλλο, γιατί μικρομεσαίε στενάζουν γιατί οι εργαζόμενοι δεν τα βγάζουν πέρα. Και η απάντηση σε αυτό είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη παντού. Μάλιστα. Δικαιοσύνη παντού, λοιπόν, λέει η κυρία Ανατοπούλου, και θα ήθελα να πάμε. Γιατί ανα, αναφερθήκαμε και στην απλή αναλογή και σε, στο πώς θα ψηφίσουν ο κόσμος. Έχουμε, ε, περιμένουμε τι θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος για το κόμμα, ε, εθνικό κόμμα Έλληνες, το λεγόμενο κόμμα Κασιδιάρη τέλος πάντων. Βλέπουμε ότι υπάρχει τάση να απαγορευτεί η κάθοδος αυτού του κόμματος, παρόλο κύριε Κούβελα επειδή είστε οικονομικός, δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόβαση. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε αυτή την τροπολογία. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να απαγορεύονται κόμματα, μετροπολογίες και νόμους ή να αφήνουμε τον ελληνικό λαό να αποφασίζει ποιον θέλει να τον εκπροσωπεί. Παρακαλώ. Το νομικό πλαίσιο σχετικά με την παρεμπόδιση, με την απαγόρευση συμμετοχής στις εθνικές εκλογές κομμάτων τα οποία εκφράζονται από πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση υπήρχε. Η τελευταία πρόσφατη τροπολογία απλά τόνωσε, αν θέλετε, θωράκισε ακόμη περισσότερο την διαδικασία. Έχει να κάνει λοιπόν με περισσότερους δικαστές του ίδιου τμήματος του Αρίου Πάγου, οι οποίοι θα αποφανθούν σχετικά. για αυτήν την ε, ε, τροπολογία συζητάμε. Σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο αρνούμενος, να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια που οφείλουμε όλοι ως εκφραστές του δημοκρατικού τόξου, του λεγόμενου κοινοβουλευτικού δημοκρατικού τόξου, να επιδείξουμε. Οφείλουμε λοιπόν να σταθούμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, οφείλουμε να εμποδίσουμε την είσοδο στη Βουλή τέτοιων ακραίων φωνών, αλλά και πρακτικών, κυρίως, κυρίως γιατί αυτό είναι που μας τρομάζει όλους. Κυρίως όμως ο, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να κλείσει το μάτι σε όλη αυτή την, την ακραία κατάσταση και συμπεριφορά, κρατώντας αποστάσεις, μένοντας έξω από αυτό, εκφράζοντας αντιρρήσεις οι οποίες δεν είχαν καμία βάση, μη δίνοντας απάντηση στο ξεκάθαρο ερώτημα που τέθηκε θέλουμε μέλη εγκληματικής οργάνωσης στις εκλογές και στη Βουλή ή όχι. Εμείς απαντήσαμε ξεκάθαρα όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ξεκάθαρα ναι. Μάλιστα. Βεβαίω. Ναι, θα έρθουμε σε εσά, κυρία Νοτοπούλου. Ναι. Θα έρθουμε. Debate, debate, ερχόμαστε, ερχόμαστε σε εσά. Και λέμε και μεταφέρουμε. Και επειδή πάντα έχουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο με τον κύριο Κούβαλα, α μην ας σταθούμε έτσι με αξιοπρέπεια και με πραγματική ο αποτύπωση των όσων συνέβησαν. Ας, αφού είχε ξεκινήσει λοιπόν να μετράει ο χρόνο μου, κύριε Σταματόπουλο, μάλλον θα πρέπει να μου θέσετε κάποια άλλη ερώτηση μετά. με μερικά ζητήματα όπως αυτά της δημοκρατίας, δεν μπορεί να παίζουμε, ούτε να τα χρησιμοποιούμε για ψηφοθυρικούς λόγους. Θα πρέπει όλοι να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε με την στάση της εμμονική εμπολής, να γίνει ο μεγαλύτερος χορηγός της ακροδεξιάς σε ένα κλίμα αν θέλετε που αυτή τη στιγμή δεν ευνοεί το πολιτικό σύστημα. Και επέλεξε να γίνει φέρνοντας πάνω από τρεις τροπολογίες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην προσπάθειά της να αποκλείσει τους νεοναζί από τις εκλογές, όταν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έγκριτοι συνταγματολόγοι είχαν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις. Εμείς κάναμε ένα βήμα πίσω από την αρχική μας πρόταση και υιοθετήσαμε αυτήν την νομοθετική πρόταση που κατέθεσαν έγκριτοι συνταγματολόγοι, ο κ. Αλεβιζάτος και ο κ. Κοντιάδης. Εμεί λοιπόν κάναμε ένα, πίσω, ένα βήμα πίσω, προσήλθαμε στη συζήτηση και περιμέναμε και Νέα Δημοκρατία να πράξει το ίδιο για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, να αποσπάζει όχι τη μέγιστη δυνατή συνένεση, αλλά πλήρη συνένεση όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου. Δυστυχώ και εκεί για ψηφοθερικού, μικροκομματικού λόγου επέλεξε να ακολουθεί την τακτική που μόλι ακούσαμε από τον κύριο Κούβελα και στην πραγματικότητα να γύρει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα πιθανή αντισυνταγματικότητα τη συγκεκριμένε νομοθεσία, εμεί τι λέμε. Λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίζει η δικαιοσύνη αν θα κατέβει κάποιο κόμμα ή όχι και είχαμε προτείνει να αποκλείονται όσοι κόμματα έχουν στις λίστες τους μέλη καταδικασμένα για τα άρθρα του 187 και 187α. Και ξαναλέω όμω, αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν η μέγιστη δυνατή συζήτηση και η πλήρη συμφωνία όλων των κομμάτων. Μισό λεπτό. Δεν αναζητήσατε ποτέ. Ένα κύριε λεπτό, κύριε Νατοπούλου. Ε. Δεν αναζητήσατε ποτέ. Δεν Να δώσουμε ένα λεπτό στον καθένα να προσθέσει κάτι για αυτό το θέμα. Ένα λεπτό, κύριε Κούβαλα. Δεν είμαι βέβαιο ότι αξίζει να επιμείνουμε περισσότερο σε αυτό, διότι είναι προφανέ και από την θέση τη κυρία Νατοπούλου, όπω εκφράστηκε, πω δεν είναι σαφές τι ακριβώς ήταν αυτό που δυσκόλευε το ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει την τροπολογία. Ήταν περισσότεροι συνταγματολόγοι οι οποίοι δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Προτάσεις μπορεί να υπήρχαν περισσότερες. Δεν έχει σημασία. Αλλά για τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως τελικά ψηφίστηκε δεν υπήρχαν σοβαρές αντιρρήσεις. Αλλά τελικά ακόμη και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω να είναι μέσα ή έξω. Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιο να είναι μέσα, Να είναι, η μέσα Κύριε στη Βουλή ή Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, έτσι, ε, αν δεν πειράζει του δημοσιογράφους. Ε, ε, οι ε, η πρέπει να είναι στη φυλακή. Οι νεοναζί εγκληματίε, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για δολοφονία ανθρώπων, Α, πρέπει προ... αυτό εσεί του αφήσατε να ακούσουν την φωνή του. Αφήσατε, αφήσατε αφήσα το, 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 το δασκιλιάρι αφήσα μέσα έρθει. από τη Βουλή Λέσεις. με χίλιου δύο τρόπου να επικοινωνεί, να, οργανών, να οργανώνει, να οργανώνει στελέχη, να, να οργανώνει το κόμμα, να εκπέμπει ρατσιστικό λόγο, λόγω μίσου, να οδηγεί σε τέτοια εγκλήματα και πάλι μέσα από τη φυλακή. Άρα λοιπόν το γεγονό ότι δεν λάβατε έγκαιρα μέρημνα, όπω σα είχαμε προειδοποίησει πάρα πολλέ φορέ, σημαίνει κάτι στο παραπέντε των εκλογών επιλέξατε να μη συζητήσετε και με τα κόμματα και με την κοινωνία των πολιτών και με όλο το δημοκρατικό τόξο, αλλά επιμένατε ε, ε, σε μια πολύ προβληματική διάταξη, δείχνει το ότι δεν αντιλαμβάνεστε και την βαρύτητα της θέσης και της, της κατάσταση. Με τη δημοκρατία δεν πέσουμε. Δεν είναι αγακάρτη η δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, να, πάνω λοιπόν σε αυτό το κλείσαμε, αλλά να πάμε λίγο, επειδή είπε και η κυρία Αντοπούλου, αλλά το έθεσε ο κύριο Κούβελα, θέματα δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική. Βλέπουμε ε, ότι έχουμε θέματα και στην Ευρωβουλή, υπόθεση Γεωργούλη, υπόθεση Καϊλή, υπόθεση Σπυράκη, κύριε Κούβελα, και άλλα θέματα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι. Άμα, ο, άμα, άμα, αισθάνεται ο κόσμο ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, και απ' την άλλη θα το ρωτήσουμε βεβαίω και στην κυρία Ανατοπούλου, έχουμε και τι υποθέσει δύο κορυφαίων υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, Παπά και Παπαγγελόπουλου, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί και ο ένα εκ των δύο είναι εκ νέου υποψήφιο. Ελάτε, κύριε Κούβελα. Κατά την άποψή μα, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, συνταγματικά και θεσμικά κατοχυρωμένη αρχή και εξουσία και στο έργο της δεν χωρούν παρεμβάσεις, παρά μόνο συνδρομή όπου χρειάζεται από την ελληνική πολιτεία την νομοθετική ή και την εκτελεστική εξουσία όπου προβλέπεται. Αυτό είναι όλο. Τώρα, επειδή αναφέρατε περισσότερα πρόσωπα που έχουν να κάνουν με περισσότερες διαφορετικές υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, κύριε Σταματόπουλε, θα έλεγα ότι ο καθένας κρίνεται προφανώς από τον φυσικό του δικαστή, όταν είναι πολιτικά πρόσωπα, όμως δημόσια πρόσωπα, εκεί είναι και στην κρίση του ελληνικού λαού. Έχουμε νομίζω αρκετές πληροφορίες για τις υποθέσεις αυτές, άλλες έχουν προχωρήσει. Η περίπτωση του κυρίου Παπά και του κυρίου Παπαγγελόπουλου πρωτοκλασά στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ο κύριος Παπάς παραμένει βεβαίως στενότατος συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Αμετάκλητα καταδικασμένη, ομόφωνα, από 13 δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου. Δηλαδή δικαστές ανώτατοι από τα τρία κορυφαία δικαστήρια της, ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Ε, δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει άλλη εκτίμηση, άλλη κρίση, παρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί, μα εδώ επιτέθηκαν στις αποφάσεις αυτές της δικαιοσύνης και προφανώς στους δικαστές οι οποίοι τις εξέδωσαν σχετικά με τον κύριο Παπά και τον κύριο Παγγελόπουλο. Τι να πει κανεί, τι να πει κανείς. Αυτός είναι ο σεβασμός για την δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη à la carte, ή αν θέλετε η προτίμηση και η ε, ε, αναγνώριση της ανεξαρτησίας της à la carte. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και μια συνεχιζόμενη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, γιατί τεκμηρίο της αθωότητας μέχρι να υπάρξει αμετάκλητη απόφαση, έχει και ο Κασιδιάρης, έχει και η Καϊλή, έχει και ο Γεωργούλης, αυτό το ξεχνάμε πολλέ φορέ και είστε και εσεί νομικό, κύριε Κούβελα. Θα δούμε στη δευτερολογία, ίσω τα πείτε. Κυρία Νοτοπούλου, το ερώτημα είναι το ίδιο και για εσά. Την τοποθέτησή σα. Κύριε Στεματοπούλη, καταρχά, όλε οι περιπτώσει που αναφέρατε είναι πολύ διαφορετικέ μεταξύ του. Για την καταγγελία για κακοποίηση, πήραμε άμεσα θέση. Ακαρία τέθηκε ο κ. Γεωργούλη εκτό κόμματο. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Κύριε Καλή, μια εντελώ διαφορετική άποψη. Α, νομίζω ότι ήδη έχει την ακρίνη και η δικαιοσύνη και η κοινή γνώμη. Πάμε τώρα α, στα ψηφοδέλια και πώ αυτά σχηματίζονται. Ο κύριο Παπά είναι θύμα μια πολιτική δίωξη. Θυμίζω ότι ακριβώ για την ίδια υπόθεση, τακτική δικαιοσύνη έχει αποφασίσει πλήρη αθώση και του υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα. Η τακτική δικαιοσύνη. Γνωρίζουμε ότι εδώ υπήρχε μια εμμονή και πάλι της κυβέρνησης να στήσει ειδικά δικαστήρια, πολιτικά δικαστήρια για την απόφαση της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα να εφαρμόσει πλήρη διαφάνεια στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Για πρώτη φορά έρθαν να πληρώσουν λοιπόν για τις άδειές να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και σήμερα βλέπουμε τι γίνεται με τη διευκόλυνση των απολύσεων. Άρα λοιπόν αν αυτό για το οποίο κατηγορείται ο κ. Παπά είναι το ότι έφερε χρήματα στα δημόσια ταμεία, α το αξιολογήσουν οι πολίτε και θα το αξιολογήσουν στι εκλογέ. Από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι θα αξιολογηθεί για μία σειρά από παρεμβάσει στη δικαιοσύνη που έρχονται και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχουμε καταγγελία α, ανώτατου αξιωματούχου στη δικαιοσύνη που καταγγέλει για παρέμβαση, έχουμε παρέτησή του, έχουμε επιτροπέ συγκάλυψη που δημιουργούνται από το σκάνδαλο των υποκλοπών μέχρι και την τραγωδία των τεμπών bon, που χάθηκαν τόσε ανθρώπινε ζωέ με τόσο φρικιαστικό τρόπο. Ε, και από την άλλη μεριά, α δούμε και ποιοι είναι αυτοί που ήταν να μπουν στα. Ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία, εμεί σα ξαναπροτείναμε, ξαναφέρετε και την κυρία Νικολάου, γιατί είναι άδικο κάποιε γαλάζιε ακρίδε να μένουν εκτό για τα μάτια του κόσμου και κάποιε άλλε εντό. Και προφανώ αυτό δεν είναι μία προσωπική υπόνοιξη, ούτε κατά δι... υπό... υπόνοια ούτε κατά διάνοια, είναι όμω πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε το κόμμα των Στάσεδων, των Πάτσιδων, των Παπαθανάσιδων και τόσων άλλων στελεχών Μας... τη Νέα Δημοκρατία που πάνε εργάσιμο στο δημόσιο χρήμα. Θα αυτό θα μου 10 δευτερόλεπτα που άφησα σε προηγούμενη. Σα τα δώσουμε και... αμέσω μετά να δώσουμε Θεοδώρα πριν πάμε στα θέματα τη Θεσσαλονίκη να δώσουμε από ένα λεπτό στον καθένα για ναι, τα ναι, θέματα ναι, τη δικαιοσύνη. Κύριε Κουβελά, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι. Δεν βλέπω τελικά να υπάρχει η παραμικρή ντροπή ή διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων παρά τι πολλέ εκκλήσει που κάναμε και τι πολλέ ευκαιρίε που δόθηκαν. Ο κύριο Παπά καταδικάστηκε αμετάκλητα διότι επιχείρησε να στήσει παράνομα τον, το ΣΥΡΙΖΑ Channel, τον τηλεοπτικό σταθμό που θα ελέγχονταν πλήρω από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και το εγχείρημα απέτυχε και ο κύριο Παπά τελικά καταδικάστηκε για αυτή του την προσπάθεια. Τώρα, τα υπόλοιπα περί καταγγελιών ή περί παρεμβάσεων από υπουργού ή στελέχη ή δεν ξέρω την κυβέρνηση ή αορίστως ποιους παράγοντες σε, σε βάρος της δικαιοσύνης, ε, αυτά εδώ δεν τα καταλαβαίνω. Αν δεν κατονομάσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πρόσωπα, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Ε, τα δε υπόλοιπα, όταν έχετε στα ψηφοδέλτια Μάλιστα. σας τον Εντάξει. κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, με μεγάλη και διάφορα άλλα στέρια. κύριε Κόβελα, κατανοητό. Κυρία Ανατοπούλου, να απαντήσετε και σε ένα λεπτό για να κλείσουμε αυτό το θέμα ο, κύριο κύριος Πολάκες, επειδή αναφέρθηκε προσωπικά σε αυτούς, ονομαστικά ο κύριος Κούβελά, έκτισε και συνέβαλε στην ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κύριος Παπάς ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε δρόμους και για την ψηφιακή πολιτική. Πολλά από αυτά τα έργα που σήμερα κόβει κορδέλες ο κύριος Πυρακάκης είναι έργα του Νίκου Παπά και κυρίω κύριος έβαλε τάξη διαφάνεια, άρα δημοκρατία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και είναι τουλάχιστον προκλητικό την ώρα που υπάρχει πλήρη αφέμαξη τη ελληνική κοινωνία μέσα από έμεσου φόρου να εξακολουθεί να μιλάτε και να κάνετε σημαία σα, το ότι φέραμε χρήματα στα δημόσια ταμεία. Φέραμε λοιπόν χρήματα στα δημόσια ταμεία. Πάμε παρακάτω τώρα. Ξέρετε τι λένε οι πολίτε, ξέρετε. Κύριε Κούβελ, είστε από του βουλευτέ που είστε στο δρόμο, συνομιλείτε με του πολίτε. Και εμεί θέλουμε μία ρύθμιση παπαθανάση, αυτό λένε. Και όχι γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να πληρώσουν, αλλά γιατί δεν μπορούν και που έχει γίνει η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέου και από την άλλη πάνε οι βουλευτέ σα και ξεμπερδεύουν χρέη 2 εκατομμύριων με 50.000. Ή παίρνουν απευθεία αναθέσει στα δικά του. <συσχελίδε> μπαίνουν στον <συσχελίδε> αναπτυξιακό. <συσχελίδε> και υπάρχουν μία σειρά. <συσχελίδε> α, α, αυτό α, είναι πιάτσικο. Α σεβαστούμε του χρόνου αφενό και αν θέλετε, α κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Έχουμε πραγματικά πάρα πολλά να πούμε και α θέσουμε στο επίκεντρο τώρα την Πολύπαθη Θεσσαλονίκη μας, είναι διαχρονικά τα προβλήματα, είναι πολλά. Κύριε Κούβελα, τι έχει αλλάξει στην Θεσσαλονίκη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, θα ήθελα να ρωτήσω, και τι λέτε στις φωνές εκείνες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η δυτική πλευρά της πόλης είναι υποβαθμισμένη, συγκριτικά με το κέντρο και με τα ανατολικά. Πολύ σύντομα θα προσπαθήσω σε δύο λεπτά να περιγράψω σχεδόν τέσσερα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης επιτέλους θα μπει σε ράγες, για την ακρίβεια είναι πια σε ράγες, γίνονται οι δοκιμαστικές διαδρομές, σε λιγότερο από ένα χρόνο, σε δέκα μήνες, θα μπορέσουμε να το χαρούμε πια το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης και παράλληλα θα έχουμε και αναδείξει και τους αρχαιολογικούς θεσσαυρούς που βρέθηκαν με την ευκαιρία των έργων του Μετρό. Είναι πολύ σημαντικό και αρχαία και Μετρό. Έργα σε εξέλιξη βρίσκονται από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την διακυβέρνηση και θα έλεγα ότι είναι μια άχαρη περίοδος, δεν τα βλέπει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, όμως και τα έργα στο λιμάνι προχωρούν, η σύνδεση δηλαδή του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο και με το οδικό δίκτυο είναι κάτι που προχωρεί. Είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο δεν θα δικήσω την προηγούμενη κυβέρνηση, απέδωσε το α, στρατόπεδο. Ήταν έτοιμο βέβαια από την κυβέρνηση Σαμαρά οι υπογραφές. <συσχελίδι> οι υπογραφές. Ε, 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 είναι σημαντικό. <συσχελίδι> είναι σημαντικό. <συσχελίδι> 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 ε, 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 είναι σημαντικό να χτίζουμε πάντα πάνω σε ό,τι καλό βρήκαμε να υπάρχει από προηγούμενες διακυβερνήσεις, αναμφίβολα. Έτσι λοιπόν, το Μητροπολιτικό Πάρκο προχωρεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τα δυτικά της πόλης και όχι μόνο. Περιβαλλοντική αναβάθμιση στα δυτικά επίσης. Χωροθετήθηκε στο στρατόπεδο Καρατάσιο το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από το ε, δημόσιο προϋπολογισμό. Το παιδιατρικό νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη οι προσβάσει. Θα κρατήσω χρόνο. Ναι, όμως, κύριε Κούβελα, θα, θα, για το... Της Θεσσαλονίκης, από την θα επόμενη. τοποθετηθείτε εκ νέου. Κυρία Νατοπούλου. Πάρα σύντομα. Όσα ανέφερε ο κύριος Κούβελας, μέχρι στιγμή συνέργα έργα που ξεκίνησε, προχώρησε, υλοποίησε, δρομολόγησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήμουν και εγώ στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα της εκλογής της, από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης τα πάγωσε, τα σταμάτησε ή τα ιδιωτικοποίησε. Να τα παρουμε ένα-ένα. Μετρό. Καταρχά, μάθαμε ότι θα το εγκαινιάσετε σε ένα χρόνο από τώρα. Άλλο υπουργό λέει ότι λειτουργεί το μετρό. Δεν το ξέραμε αυτό η Θεσσαλονίκη. Διότι ζουν οι Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο γολγοθά με το flyover. Ε, σε, επί τη ουσία τώρα, το μετρό έπρεπε το 2020 να λειτουργεί. Δεν έχει προχωρήσει και μάλιστα 1,5 εκατομμύριο το μήνα αποζημιώσεις πληρώνουν οι Θεσσαλονικοί και οι πολίτες της χώρας στον εργολάβο για τις καθυστερήσεις. Πάμε παρακάτω. Αρχαία τα στερούν από τη Θεσσαλονίκη ένα σπουδαίο το όχι μόνο πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και δυνάμει τουριστική ανάπτυξη. Λιμάνι, ε, όπω και αεροδρόμοι, έργα που προχώρησαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε, σταμάτησε από την πρώτη μέρα η οδική και η σιδηροδρομική διασύνδεση του λιμανιού. Α, uh, όπως ακριβώς υποβαθμίστηκε και ο σιδηρόδρομος πάρα πολύ συνειδητά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να ιδιωτικοποιηθεί τα τραγικά αποτελέσματα αυτής της επιλογής τα ζήσαμε. Uh, μετακομιστικό κέντρο στο στρατόπεδο Γκόνου. Logistics Center. Δεν υπάρχει. Βγήκε ο Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι θα γίνει μια ελεύθερη ζώνη εμπορίου και τώρα ήρθε και ανακοίνωσε την τελευταία δέθο ότι αν εκλεγεί ξανά το κάνει διαμετακομιστικό κέντρο, πράγμα που σταμάτησε. Στρατόπεδα πράγματι αποδόθηκαν, στη δική μας θητεία και το στρατόπεδο Κόντρα και το Παύλο Μελά, έτοιμες χρηματοδοτήσει, άδειε προγράμματα, μελέτες. Κάποια από αυτά προχωρούν, κάποια άλλα σε άλλες περιοχές έχουν παγώσει. Παλατάκι, το περίφημο κυβερνείο. Η αγωνία σας είναι πως ε, το ιδιωτικοποιήσατε, σταματήσατε τη μελέτη που τρέχαμε για την αξιοποίησή του. Κύριε Παιδιατρικό Πούλου, νοσοκομεία. Θα το, είναι πάρα το πάρα θέμα. Πάρα. Είναι μεγάλο. Θα, θα συνεχίσουμε Παιδιά, το θέμα. Όμως, μισό λεπτό, μισό λεπτό, κύριε Θα σα δοθεί και πάλι ο λόγος φυσικά. Κύριε Κούβελα, παρακαλώ. Γιατί Έχετε Θεσσαλονίκη. Συνεχίζω πολύ γρήγορα. Ένα λεπτό. Αγαπητή κύριε Ανατοπούλου, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Αφήστε. Νοέμβριο του 18 ήσασταν κι εσείς σε εκείνο το βαγόνι του μετρό τη Θεσσαλονίκη που τάχα ξεκινούσε και εγγενίασε, <σομίως> και εγγενίασε <σομίως> το <σομίως> σταθμό. <σομίως> και το σταθμό. Στα εγγένεια του Μουσαμά, θα τα πείτε, στα του Μουσαμά, ο κύριος <σομίως> Τσίπρας και <σομίως> τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη. Αφήστε λοιπόν. Αφήστε λοιπόν για το μετρό. Είναι πολύ είναι πολύ παθο. Τα μία βίδα. Ναι. Τα πείτε, προχωρούν κυρία, κυρία, οι δοκιμαστικέ διαδρομέ αυτή Αυτές την περίοδο. Προχωρούν, που μισθήν, προχωρούν όχι. Κυρία, καθόλου. Καθόλου. Κυρία, καθόλου. Θα καθόλου. Πραστηρίζον καθόλου. Πραστηρίζον καθόλου. Πραστηρίζον. καθόλου. Πραστηρίζον. Παρακαλώ. Σέβομαι πάρα πολύ. Τις... Εδώ, εδώ είναι. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν είναι αλήθεια. Τώρα γίνονται οι δοκιμαστικέ διαδρομέ. Το μετρό το παραδώσατε σαν φυσικό αντικείμενο στο 35%. Τι 35% κύριε ναι, ναι. πού τα στηρίζετε αυτά ναι, ναι. Τώρα, και τώρα, όπου, εσείς, εσείς, όπου εσείς, στηρίζετε όλα όσα είπατε προηγουμένως. Ωραία. Να μας πείτε και τι άλλα λέμε, Τζοτάκη. Όπου, όπου εσείς, ένα... εσείς στηρίζετε. Ωραίος ένα... και ο ένα... διάλογος, ένα δεν έτσι, λέω. Μήνες. Αλλά το θέμα Παρακαλώ, είναι να, να μπορούμε να απαντήσουμε. Ε, το ε, μετρό ε, λοιπόν... Πάρτε, πάρτε 20 δευτερόλεπτα να απαντήσουμε. Το μετρό λοιπόν είναι πια στις ράγες. Το μετρό θα το χαρούμε μαζί με τα αρχαία, γιατί έχουν επιστρέψει στο σταθμό Βενιζέλου. Αφήστε, εγώ δεν θα ήθελα να σα ονοματίσω ανάμεσα στου πρωταγωνιστές τη καθυστέρηση του πολύπαθου αυτού έργου για τη Θεσσαλονίκη. Άλλοι είχαν τον πρώτο ρόλο, άλλοι σήκωναν τι σημαίε. Και εσεί βέβαια του στηρίζατε, αλλά και γι' αυτό κρίνεστε, κύριε Δεν μπορεί Μάλιστα. να είστε και με το μετρό και εναντίον στο μετρό. Κύριε Έτσι. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σα, παρακαλώ. Όπω και τα άλλα έργα και πίνα μα. Όπω και τα άλλα έργα προχώρησαν. Στα... προχώρησαν επειδή δεν χρ... δε το... δε χρειάζεται να <σφίλω> πούμε στου Θεσσαλονίκη παραπάνω για το μετρό, μόλι μάθαμε ότι είναι στι Ράκε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι όπω το μετρό λειτουργεί. <σφίλω> Θα μιλήσω για την δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία τη πόλη καταραίουν. Και δυστυχώ είμαστε στην πόλη που πλήρωσε πάρα πολύ βάρη φόρο αίματο, χάνοντα συνανθρώπου μα, επειδή δεν ενισχύθηκε το δημόσιο σύστημα υγεία, δεν ανοίξαν μονάδε εντατική θεραπεία, δεν έγιναν προσλήψει γιατρών. Δεν ήρθαν έγκαιρα φάρμακα. Παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκη. Όπω και άλλα δύο νοσοκομεία στη χώρα, δεν θα υλοποιηθούν, διότι η κυβέρνηση, πρώτον, δεν φρόντισε να βάλει τάξη, άφησα τα καρτέλα να εξελέγχεται, και δεύτερον, <σχεδιανή> δεν έρχεται. <σχεδιανή> Κύριε Κοβέλα, επιτρέψτε μου, δεν έρθε. Ηδη ο, ο, ο Πρωθυπουργό και όλοι οι υπουργοί σα ρωτήθηκαν και ρωτήθηκαν και από εμένα προσωπικά στη Βουλή, δεν δίνουν κάποια απάντηση για το πώ θα λυθεί το πρόβλημα με το διαγωνισμό, γιατί έχουν εκτοξευθεί τα κόστη. Τώρα, για το ε, αντικαρκενικό νοσοκομείο στο Καρατάσγιο, λέτε ψέματα. Δεν έχετε δώσει χώρο, δεν έχετε βρει χρηματοδότηση, δεν το έχετε προβλέψει στον οργανισμό και φέρατε προπολογισμό του Υπουργείου Υγεία ακόμα εν μέσω πανδημία μειωμένο. Μάλιστα. Να πάμε στο flyover. Το flyover και... λεπτό. Που τώρα λοιπόν, θα κάθετε... επειδή δυστυχώ ο χρόνο πιέζει, το θα το έχετε μέλετε. τη δυνατότητα. Με συγχωρείτε, επειδή ο χρόνο πιέζει, θα έχετε τη δυνατότητα ο κάθε από ένα λεπτό στην διάθεσή του, θα έχετε τη δυνατότητα να αναφερθείτε σε κάτι το οποίο ενδεχομένω να έχουμε παραλείψει ή να μην προλάβαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, του δεύτερου μέρους της. Κύριε Κουβέλα, ο λόγος σε εσά. Θα αποφύγω άλλη προσωπική αντιπαράθεση με την κυρία Νοτοπούλου. Τη Θεσσαλονίκη τη ζούμε, μας εμπνέει, είμαστε αποφασισμένοι στην επόμενη περίοδο με ισχυρή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να ολοκληρώσουμε σειρά από 30 εμβληματικά έργα και να τα δουν οι Θεσσαλονίκοι πια στην καθημερινότητά τους. Το διακύβευμα λοιπόν των εθνικών εκλογών είναι θα δώσουμε δεύτερη εντολή στην προκοπή για να συνεχίσουμε μπροστά, σταθερά, πιο τολμηρά ή θα επιλέξουμε δεύτερη φορά την συμφορά. Αυτό έχουν οι Έλληνες πολίτες να συγκρίνουν. Περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Από τη μία περίοδο Κυριάκου Μητσοτάκη με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα κρυθούμε αυστηρά, μεν, αλλά δίκαια. Κύριε Νατοπούλου, σας ακούμε. Οι πολίτες 21 του Μάη θα διαλέξουν τη Δημοκρατία ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την αξιοκρατία και την διαφάνεια ή την Αγία Οικογένεια θα διαλέξουν προοπτική για τον τόπο ή αυτήν την τραγωδία που βιώνει καθημερινά ο ελληνικός λαός με τη βία φτωχοποίησή του, με την έλλειψη ελπίδας, με την έλλειψη προοπτικής για την πόλη μας με τους νέους να συνεχίσουν να φεύγουν έξω. Άρα εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια σημαντική αλλαγή, ριζική αλλαγή στην πολιτική που ασκείται στον τόπο και συμψηφίζεται, συμπυκνώνεται στο τετράπτυχο αύξηση εισοδήματος, μείωση τιμών Ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτο δίπλα στον πολίτη. Λέμε λοιπόν να αυξηθούν τα εισοδήματα για εργαζόμενου, δημοσίου υπαλλήλου, συνταξιούχου, καταρχήν τη 13η σύνταξη, λέγοντα ψέματα στον ελληνικό λαό, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, μιλάμε για 880 ευρώ, αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση έμεσοφόρων, φορολόγηση των υπερκαιρδών, δικαιοσύνη και κυρίω. Επειδή αυτή τη στιγμή. Τελειώνω τον ρόλο που θα πήρε και ο κ. Κούβελα. Κινδυνεύουν πάνω από 200.000 συμπολίτε μα να χάσουν την πρώτη του κατοικία. Καθόλου. Δεν Λεύτε. έχουμε περαιτέρω χρόνο. Θα πρέπει να, να κλείσουμε. Ευχαριστούμε να για την τοποθετή σα. Καλή επιτυχία σας. και στου δύο. Είστε Καλή καλά. επιτυχία και στους δύο. Ευχαριστούμε την κυρία Ντοπούλου, τον κύριο Κούβελα. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την ε, παρουσία σας και σήμερα εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Παρασκευή στις 3.30 το μεσημέρι. Καλό βράδυ σε όλους.